Πάμε να συναντήσουμε τώρα εδώ, να αλλάξουμε θέμα, τελείως θα αλλάξουμε κλίμα και θα μιλήσουμε για τις απάτες σας. Το έχουμε ήδη προαναγγείλει αυτό το ζήτημα, για τις ηλεκτρονικές απάτες που το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, θα ψηκωθώ για να έχουμε καλύτερη επαφή με την καλεσμένη μας. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να πέφτουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης, πάρα πολλά λεφτά να χάνονται. Είναι κυρίως οι ηλικιωμένοι αυτοί που βρίσκονται μπροστά στους επιτίδιους που καταφέρουν να τους αδειάσουν τους λογαριασμούς, αλλά βεβαίως πάντα υπάρχουν και εκείνοι οι νεότεροι που πέφτουν θύματα. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τώρα την κυρία Σοφία Λογαρίδου, η αστυνόμος Β, βεβαίως προϊσταμένη του γραφείου τύπου της ΓΕΠΑΔ Κρήτης. Καλησπέρα σας, κυρία Λογαρίδου. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όλο το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε πότε δύο Βουλγάρες να κλέβουν μια γιαγιά, πότε δύο Έλληνες να αδειάζουν τους λογαριασμούς προσποιούμενους τους λογιστές. Βλέπουμε αυτή την υπόθεση ξανά και ξανά και ξανά, και παρά το γεγονός ότι το λέτε κι εσείς πάρα πολύ συχνά και τα μέσα βεβαίως, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τι πάει λάθος και πέφτουμε θύματα? Το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι ότι όλοι πιστεύουν ότι δεν θα συμβεί απλά σε εκείνους. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτή την παραδοχή. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι όσων υποκύπτουν στις απατηλές υποσχέσεις ή στον ευνηδιασμό των επιτηδίων είναι είτε η συναισθηματική φόρτιση είτε η έλλειψη χρόνου αντίδρασης. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε το απλό τρίκ. Πριν δεχτείς οποιαδήποτε προσφορά ή πιστέψεις οποιαδήποτε διαφήμιση ή νομίσεις ότι είσαι ο τυχερότερος άνθρωπος της γης, κάνε μια μικρή παύση και σκέψου λογικά. Πάρε το χρόνο σου. Αυτό που είπατε για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων είναι μια συνθήκη που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι η γνωστή πλέον ιστορία με κάποιο τροχαίο ατύχημα συγγενούς, όπου ευνηδιάζοντας τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία, που σημαίνει η ηλικία φαίνει και μεγαλύτερη συναισθηματική ευαισθησία, γίνονται καθοδηγούμενοι σε ό,τι εκείνοι τους πούν. Αν δηλαδή δεν σκεφτούν λογικά, να πούν ότι μισό λεπτό να επικοινωνήσω με το παιδί μου, να μιλήσω εγώ ο ίδιος. Εξάλλου, οι επιτίδιοι προσπαθούν να κρατήσουν τη γραμμή ανοιχτή. Διότι, φανταστείτε, αν τερματιστεί η κλίση, μπορεί να μιλήσει να... είναι στην άλλη γραμμή ο περίου ο λόγος. Έτσι λοιπόν είναι μία συνθήκη αυτή. Ένα άλλο είναι με τα τηλεφωνήματα που γίνονται ότι κάποιοι δήθεν λογιστές ή κάποιοι υπάλληλοι υπηρεσιών θέλουν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να εισπράξουν κάποια επιδόματα. Στην πραγματικότητα όμως λαμβάνουν γνώση των τραπεζικών τους δεδομένων. Με αποτέλεσμα λοιπόν να παίρνουν τους κωδικούς, να παίρνουν αριθμούς καρτών ή ακόμα και να τους καθοδηγούν στα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και να κάνουν οι ίδιοι με τις υποδείξεις των απατεωνών τις μεταφορές σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς των οικονομιών μιας ολόκληρης ζωής. Λέμε και ξαναλέμε ότι ποτέ και σε κανέναν, ακόμα και στον ίδιο μας, ο ίδιος μας ο λογιστής, δεν θα μας ζητήσει τους προσωπικούς μας κωδικούς ασφαλείας. Είναι βασική λοιπόν αιτία να υποψιαστούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια, σήμερα στάλθηκε στον τύπο και ένα δελτίο τύπου από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Είναι μια νέα μορφή πλέον απάτης, όπου με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν χορηγούμενες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για θαυματουργές κρέμες, για ευκαιρίες επένδυσης σε διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες μάλιστα μοιάζουν τόσο αληθοφανείς, καθώς φαίνονται αναγνωρίσιμα πρόσωπα σε αυτές. Είναι τα deep fake videos, τα ονομαζόμενα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι πλέον η τεχνολογία δίνει πολλές δυνατότητες καλής και κακής χρήσης της.
ότι πιθανώς να απεικονίζονται άτομα σε βίντεο τα οποία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Είναι λοιπόν η σημερινή τελευταία ανακοίνωση και το δελτίο τύπου που έστειλε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, και εφιστά την προσοχή σε όλους να είμαστε επαναπαυμένοι, να μην είμαστε επαναπαυμένοι, να είμαστε περισσότερο ψηλιασμένοι. Κυρία Λογαρίδου, διαπιστώνουμε ότι οι επιτίδιοι από φαντασία πάντως πάνε καλά και από τεχνάσματα, όλο και κάτι καινούργιο σκαρφίζονται. Και σχάτως είχαμε δει και πολλά μηνύματα, δίθεν μηνύματα, ψεύτικα, έτσι, από τα ελληνικά ταχυδρομεία, από τα ΕΛΤΑ. Και από τον ΚΑΒ. Μα υπάρχουν άπειρα μηνύματα, είτε ότι έχεις κάποιο δέμα από το οποίο δεν το έχεις παραγγείλει ποτέ, είτε ότι η κάρτα σου που προσομοιάζει σε περιβάλλον τραπεζών πρόκειται να λήξει, οπότε βάλε τους κωδικούς, που σημαίνει έχουμε ένα ωραιότατο phishing σε αυτή την περίπτωση. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι τράπεζες μας ενημερώνουν μέσα στο ασφαλές περιβάλλον το δικό τους. Δεν θα μας στείλουν ποτέ τέτοιο μήνυμα. Είναι δεδομένο ότι κανείς δημόσιος υπάλληλος, κανείς λογιστής δεν θα ζητήσει τα προσωπικά μας στοιχεία. Είναι σημαντικό ότι ευκαιρίες, ό,τι θαυματουργές επενδύσεις, θαυματουργές κάρτες και βάσματα και αν διαφημίζονται στο ίντερνετ, μπορεί να είναι ένα προϊόν απάτης, είναι ένα προϊόν που θα θέλουν να αποσπάσουν τους δικούς μας, τα δικά μας τραπεζικά στοιχεία. Ευχηστούμε λοιπόν την προσοχή, ψυχραιμία, παύση για να σκεφτούμε ψύχρεμα και να γνωρίζουμε ότι το μεγάλο όπλο των απατεώνων είναι ο ευνηδιασμός και η συναισθηματική φόρτιση και φυσικά οι υποσχέσεις, οι οικονομικές υποσχέσεις. Τώρα βέβαια για σας, για τις αρχές, για την ελληνική αστυνομία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσετε και στην άκρη του νήματος. Πρόσφατα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα κανάλια είναι τεράστια που κάνουν όλη αυτή τη διαχείριση. Πρόσφατα βεβαίως εδώ στην Κρήτη καταφέραμε να έχουμε ένα κέριο χτύπημα, θα λέγαμε, για υποθέσεις που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ, σωστά. Και έχουμε ανθρώπους τους οποίους τους οδηγείται πλέον στη δικαιοσύνη, οι οποίοι από το 2022 μέχρι και τα τέλη του 2023 σχεδόν κατάφεραν να αδειάσουν πάρα πολλούς λογαριασμούς. Ακριβώς. Είναι τα money mules, οι μεσάζοντες κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι αυτού του οργανωμένου, της οργανωμένης δράσης των απατών, διότι χρησιμοποιούνται είτε οι λογαριασμοί τους, είτε οι λογαριασμοί στο όνομά τους, είτε οι ίδιοι λογαριασμοί των πολιτών που πέφτουν θύματα και εκχωρούν τα δικαιώματα στους επιτίδιους, προκειμένου να μεταφερθούν χρήματα και μετά να γίνουν αναλήψεις και να ακολουθήσουν το επόμενο στάδιο. Ναι, είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι οργανωμένο έγκλημα και φυσικά έχει πολλές διαβαθμίσεις, όπως είναι και η ίδια η δομή κάθε οργανωμένου εγκλήματος. Mm-hmm. Τώρα, εμείς, κυρία Λογαρίδου, είχαμε δει μια πρωτοβουλία από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση από εδώ, από εσάς. Είχαμε μια πρωτοβουλία τα προηγούμενα χρόνια. Είχατε οργανώσει μια ομάδα πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, που πήγε σε ΚΑΠΗ, που πήγε σε ΚΙΦΗ, που βρέθηκε κοντά σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους και τους ενημέρωσε για όλα αυτά. Ακριβώς. Καταρχάς, πείτε μας λίγο για αυτή τη δράση και βεβαίως αν έχετε σκοπό να την επαναλάβετε και τι αποτελέσματα έχει τελικά. Μας καταλαβαίνουν, σας καταλαβαίνουν όταν τους εξηγείτε τι πρέπει να γίνει. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στις συναντήσεις αυτές γίνεται μία αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ομολογούν είτε ότι παραλίγο να πέσουν θύματα, είτε ότι κάποιος γνωστός τους είχε μία αντίστοιχη εμπειρία. Σίγουρα οτιδήποτε γίνεται, ακόμα και η κουβέντα που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλο και κάποιον θα αφυπνίσει και είναι σημαντικό ο καθένας στον κύκλο τον οποίο βρίσκεται να κάνει μια τέτοια κουβέντα, διότι έτσι βοηθάμε στο να ενεργοποιούμε το αισθητήριο των ανθρώπων και να ψηλιάζεται γιατί αυτό που γίνεται μπορεί να χτυπήσει τη δική τους πόρτα. Να είναι πιο υποψιασμένοι. Είναι ψυχραιμία λοιπόν, θέλουμε ψυχραιμία και ένα λεπτό λογικής σκέψης. Και βασικές αρχές ότι ποτέ δεν θα μας ζητήσουν τους προσωπικούς μας κωδικούς, το λέω, το ξαναλέω, για καλό σκοπό. Έτσι. Και βεβαίως δεν είναι και καθόλου πρόβλημα για κανένα να ρωτήσεις και να ξαναρωτήσεις κάποιον που έχει καλύτερη σχέση και επαφή με την τεχνολογία όταν μιλάμε για την τεχνολογία, σωστά. Βέβαια. Ή να ζητήσεις. Και οι μεγαλύτεροι να ρωτήσουν τους μικρότερους. Ακριβώς. Να ρωτήσουν οι μικρότεροι. Και μετά θα βρούμε κι εμείς κάτι να ρωτήσουμε τους μεγαλύτερους. Μην ανησυχείτε. Κυρία Λογαρίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.